Σε αυτό το γραφικό ψαροχώρι των 100 κατοίκων, η ζωή των ανθρώπων έχει αλλάξει δραματικά. Ο Θανάσης Μαρμαρινός, παιδί προσφύγων και ο ίδιος, είναι ένας από τους ψαράδες στη σκάλα της Ικαμιάς που σώζουν καθημερινά από τα νερά του Αιγαίου δεκάδες ανθρώπους. Προσφέρεται να βγούμε με τη βάρκα του στα ανοιχτά. Ο καιρός είναι μπουνάτσα. Η απόσταση από την Τουρκία είναι μικρή, η θάλασσα όμως απρόβλεπτη. Στο βάθος διακρίνεται μία βάρκα γεμάτη με ανθρώπους. Αμέσως μας κατευθύνει προς το μέρος τους για να βεβαιωθεί αν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Τους συνοδεύουμε μέχρι την ακτή, έως ότου αποβιβαστούν όλοι με ασφάλεια. Η εικόνα είναι συνηθισμένη για τον ίδιο. Όπως μας λέει, έχει δει να βγαίνουν και 90 βάρκες σε μία μέρα. Στιγμές είναι ανεπανάληψες που έχουμε ζήσει. Και εγώ και άλλοι ψαράδες. Γιατί όταν έχει μποφόρια και τις βρίσκεις στις βάρκες αυτές μισοπέλαγα, έτσι, γεμάτες με νερό και σε καλούν για βοήθεια, κάποια στιγμή τα χάνω και εγώ ίδιος που είμαι χρόνια στη θάλασσα. Αποτέλεσμα, αναγκαζόμαστε να πάμε κοντά στη βάρκα με τον καιρό, με τα μπουφόρ, για να σώσουμε τα μωρά. Γιατί έχει πολλά μωρά μέσα. Οι βάρκες έχουν πάρα πολλά παιδιά. Από ό,τι είδατε, πόσο κάθονται κάτω χαμηλά, αυτές οι βάρκες με τον καιρό είναι γεμάτες νερό μέσα. Δεν βουλιάζουν μεν, γιατί είναι φουσκωτές, δεν είναι ξύλινες. Απλά όμως, άμα μείνουν από μηχανή, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Κολυμπάνε μέσα στο νερά και μπορεί να πνιγούν με την ίδια τη βάρκα τα παιδιά εκεί. Παίρνουμε όσα παιδιά μπορούμε. Τα βγάζουμε στη στεριά, πηγαίνουμε μετά, δένουμε τη βάρκα, την τραβάμε, αυτό κάνουμε. Και συνήθως γίνονται τη νύχτα, που η νύχτα είναι δύσκολη. Την ημέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Την ημέρα τρέχουν και άλλα σκάφη, άλλοι ψαράδες. Αλλά τη νύχτα όμως που τυχαίνει να είμαι μόνος εγώ έξω, μόνος ένας άλλος ψαράς και να σου τύχουν δυο περιστατικά, τι κάνεις, τι να κάνεις. Ο Θανάσης βιοπορίζεται από την αλία. Αν όμως υπάρχουν πολλά περιστατικά, δεν το λογαριάζει. Όπως μας λέει, δεν μπορείς να πας να ψαρέψεις όταν ξέρεις ότι οι άνθρωποι σε χρειάζονται. Τη δουλειά θα δούμε εκείνη την ώρα. Δεν μετράει η δουλειά για μένα. Προσωπικά δεν μετράει. Πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Εγώ συγκινήθηκα τώρα. Έχετε σώσει πολλά παιδιά. Πού να. Πολλές οικογένειες. Πάρα πολλά. Είχα βγάλει μια βάρκα έτσι, την είχα πάει στο χωριό, στο λιμάνι. Και όταν μπήκαμε, είχε φουρτούνα πάλι. 7 από φόρκε. Και όταν πήγαμε στο λιμάνι που ησύχασε, μπαίνοντας στο λιμάνι, εκεί που ήμασταν πρωτού βγούμε το φάρο, και ησύχασε και δεν κουνιότανε, σηκώθηκε ένα κοριτσάκι γύρω στα 6 χρονών και μου έστειλε φυλάκια τη βάρκα. Δεν μπορούμε να ρίξουμε εργαλεία στη θάλασσα, δίχτυα ειδικά. Αποτέλεσμα, γιατί πιάνονται οι βάρκες μέσα, πάνε και πιάνονται μέσα. Βλέπετε ότι σε όλα τα παράλια πηγαίνουν παντού. Δουλεύουμε αυτή την εποχή εμείς τα αφρόδειχτα για διάφορα ψάρια που πιάνουμε, καλαμάρια και τέτοια, αλλά δεν μπορούμε να ρίξουμε δίχτυα. Μας έχουν σταματήσει. Πιάνονται μέσα, τα σκίζουν και δεν είναι μόνο αυτό. Πας το πρωί μπορείς να βρεις και πνιγμένους μέσα. Και τι γίνεται, βγάζεις τα δίχτυα αντί για ψάρια πνιγμένους. Πρέπει να έχει και μεγάλα κουράγια, δεν γίνεται. Πρέπει να έχει αντοχές. Όσο και αν θέλουν όμως να βοηθήσουν οι ψαράδες, δεν αρκεί. Η θάλασσα είναι ανοιχτή και η αφήξη των προσφύγων διαρκείς. Όταν έχει φουρτούνα, η κατάσταση είναι δραματική. Θα πας σε ένα ναυάγιο αν γίνει με φουρτούνα. Τ' άλλο, ο άλλος που θα έχει χαλάσει μηχανή του και θα είναι ακυβέρνητος και θα βουλιάζει, ποιος θα πάει. Αν είναι δύο σκάφη, θα πάνε στα δύο. Τ' άλλο, τι γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα. Εάν δεν είμαστε εμείς εδώ οι ψαράδες που
και να βγαίνουν οι μετανάστες εδώ στο συγκεκριμένο σημείο που δουλεύουμε εμείς τη νύχτα και τους βλέπουμε και τους γλιτώνουμε, θα είχαμε πνιγμούς πολλούς, πάρα πολλούς. Αυτοί οι άνθρωποι μετά, όταν βγαίνουν, πώς σας αντιμετωπίζουν, σας βλέπουν σαν τον πατέρα τους? Σαν τον Θεό τους. Σαν τον Θεό τους. Ένα περιστατικό θα σας πω μόνο. Μηχανή. Νεκρή, χαλασμένη, η βάρκα γεμάτη νερό μέσα και μωρά μέχρι 20 υπολόγισα μέσα στα νερά. Τι να κάνω τώρα εγώ? Δεν μπορούσα να σκεφτώ τι να κάνω. Μόνος μου. Πηγαίνω κοντά. Λέω, να πάρω τα μωρά. Baby. Δεν ξέρω και πολλά εγγλέζικα, έτσι. Πράγματι που λες, πώς πηγαίνω κοντά στη βάρκα και την πιάνω, μου δίνουν ένα μωρό. Δυο μηνών δεν ήταν. Τόσο σύμβιο. Δεν φαίνεται το μωρό μέσα στο σύμβιο. Μέχρι να το πάρω, να το βάλω εκεί στην άκρη. Μου πετάγανε τα μωρά όπως πετάγαμε τα ψάρια μέσα στις βάρκες. Τα πετάγανε τα μωρά οι μάνες και οι πατεράδες μέσα στη βάρκα. Γέμισε η βάρκα μωρά μέσα. Από 2 μηνών μέχρι 3 χρονών. 17 στο σύνολο. Τι να τα κάνουν τα μωρά, κλαίγανε όλα τα μωρά. Μουσχεμά. Τελευταίες εικόνες από το νησί λίγο πριν την αναχώρηση. Το βλέμμα χάνεται στη θάλασσα. Όχι επειδή ονειρεύεσαι ή από ρομαντισμό, αλλά από αγωνία. Μήπως και κάποιος άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια.